Να δούμε ένα βίντεο το οποίο μας έρχεται από μικρούς μαθητές. Ένα βίντεο με το μήνυμα κατά των τροχαίων. Να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Είναι ένα μήνυμα το οποίο αποτυπώνει πώς τα παιδιά μπορούν να μας δείξουν τον δρόμο. Πώς τα παιδιά είναι αυτά, τα οποία θα μας δείξουν ότι δεν πρέπει να παραβαίνουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σου λέγα, μπαμπά, μη τρέχεις. Δείτε το βίντεο και συζητάμε αμέσως μετά γι' αυτό. Μπαμπά, μην τρέχεις. Ένα πολύ δυνατό μήνυμα, ένα συγκλονιστικό μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο αποτυπώνει λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά, με την βοήθεια όμως δασκάλων, στο πλαίσιο διαγωνισμού. Αλλά δεν έχει σημασία τόσο ο διαγωνισμός, όσο το μήνυμα το οποίο θέλησαν τα ίδια τα παιδιά να αποτυπώσουν. Να καλησπερίσουμε στο στούντιό μας λοιπόν στα Χανιά και τους ευχαριστώ που τους έχουμε μαζί μας, τον κύριο Γιώργο Χαχλάκη και τον κύριο Λευτέρη Κουμή. Είναι δάσκαλοι του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Κισάμου και στιχουργοί, θα πω εγώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε, μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη τιμή δικιά μας. Και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Χαχλάκη, πείτε μου καταρχήν,
την ιδέα για τον διαγωνισμό αυτό. Φαντάζομαι τώρα ότι μας βλέπουν και οι μαθητές, οπότε να τους στείλουμε και ένα τεράστιο μπράβο και ένα τεράστιο ευχαριστώ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκαναν. Την ιδέα, πώς προέκυψε όλο αυτό, η συμμετοχή καταρχήν στο διαγωνισμό? Καλησπέρα καταρχάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε μέσα από την εκπομπή σας για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Ξεκίνησε στα πλαίσια του τέταρτου διαγωνισμού του κυρίου Σταύρου Πολέντα και στη συνέχεια ο διευθυντής μας παρότρινε να συμμετάσχουμε μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο κύριο Λευτέρη Κουμή σε αυτό το πρόγραμμα και να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων. Με μεγάλη χαρά δέχτηκαν τα παιδιά, ενημερώσαμε και τους γονείς πάνω σε αυτό και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της ενασχόλησής μας με αυτό το θέμα μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, γιατί έχουμε καταφέρει, πιστεύω, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο με τα μηνύματα που περνάμε μέσα από αυτό το βίντεο κλιπ. Και τα ίδια τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν, οι γονείς τους, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο περιμένουν όλοι να λάβουν από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Πάμε λίγο λοιπόν και στη στιγμή που έρχεστε να γράψετε και να σβήσετε αυτούς τους στίχους, κύριε Κουμή. Πώς έγινε η διαδικασία? Ήταν μια διαδικασία που έγινε μαζί με τα παιδιά. Πώς άρχισαν να γράφουν μια μεγάλη καλησπέρα καταρχάς και από... Καλησπέρα. Μια μεγάλη καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Γιώργος, δουλέψαμε διαθεματικά σε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορούσε γενικότερα την οδηγική συμπεριφορά και το πώς μπορούν οι μαθητές μέσα από την διαδικασία της εκπαίδευσης να μάθουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να δώσουν γενικότερα και ένα μήνυμα στους μεγαλύτερους όσον αφορά το πώς θα πρέπει να οδηγούμε σωστά στους δρόμους και τι θα πρέπει να προσέχουμε. Δουλέψαμε με τα παιδιά βρίσκοντας τις λέξεις κλειδί για κάθε θέμα το οποίο θεωρούσαμε εμείς ότι είναι μία λανθασμένη συμπεριφορά όσον αφορά την οδηγική μας συμπεριφορά και έτσι πάνω σε αυτό χτίσαμε σιγά σιγά τα στιχάκια. Mm-hmm. Πατήσαμε βέβαια σε μία μελωδία που είχε εμπνευστεί ο κύριος Γιώργος και πάνω σε αυτό έγινε όλο αυτό το αποτέλεσμα που όπως είδατε πήρε και εικόνα με τη βοήθεια καλών φίλων του σχολείου μας που τους είχαμε στην τεχνική υποστήριξη και στην κάμερα και έτσι υλοποιήσαμε αυτό το πολύ ωραίο βιντεάκι ευαισθητοποίησης το οποίο πήρε μέρος στο διαγωνισμό και τις τελευταίες μέρες καταλαβαίνουμε ότι είχε ευαισθητοποιήσει και όλη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα. Ναι, έχει γίνει από τα βιντεάκια που έτσι με τον πολύ μοντέρνο πλέον τρόπο τα χαρακτηρίζουμε viral, από τα βιντεάκια εκείνα τα οποία κυκλοφορούν παντού, έχουν πολλά χτυπήματα εντός εισαγωγικών και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Κύριε Χαχλάκη, πείτε μου, υπήρξε κάποια στιγμή που σας είπε κάποιο από τα παιδιά κάτι και σας εντυπωσίασε, γιατί συνδημιουργώντας όλο αυτό, φαντάζομαι ότι τα παιδιά βάζαν στο τραπέζι και το δικό τους προβληματισμό, τη δική τους παιδική ματιά, που πολλές φορές είναι πολύ πιο όρημη από τη δικιά μας. Κοιτάξτε, μετά από πολλή ώρη συζήτηση με τα παιδιά και αφού ασχοληθήκαμε έτσι διοξάδικα με το θέμα, τα παιδιά τα ίδια πρότειναν με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο καλύτερα. Καταλήξαμε σε μια ιστορία ενός παιδιού, ενός κοριτσιού, το οποίο είχε ένα πατέρα ο οποίος δεν τηρούσε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και μέσα από αυτή την ιστορία εστιάσαμε και στα κύρια αίτια των τροχαίων στοιχημάτων. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε αυτό το story, το πώς το παιδάκι αυτό κατέληξε τελικά στο να χάσει τον πατέρα του. Και είναι δυστυχώς μια θλιβερή ιστορία που συμβαίνει. Εύχομαι να σταματήσει να συμβαίνει, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Και λέει το παράπονό του, εκφράζει τις φοβίες του το κοριτσάκι μέσα από αυτό το βίντεο κλιπ. Μ' ακούτε που σας τραγουδώ, φοβάμαι, κλαίω, πονώ. Σας το φωνάζω γιατί πόνεσα εγώ και σας προειδοποιώ στην τελική ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ούτως ώστε να σταματήσει όλο αυτό το φαινόμενο να πάψει να συμβαίνει, να ελαττωθεί όσο το δυνατό γίνεται περισσότερο. Αυτός ήταν ο στόχος και τα ίδια τα παιδιά μας οδήγησαν σε αυτό. Θέλω να σας πω ότι με τα παιδιά μαζί όταν υπάρχει και δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα μέσα σε μια σχολική τάξη μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ όμορφα πράγματα οι εκπαιδευτικοί. Και απλόχερα να το πω έτσι, να τα δώσουμε στην κοινωνία μας. Και είμαστε ένα σχολείο, όπως και όλα τα σχολεία του τόπου μας θέλω να πιστεύω, που είμαστε ανοιχτά προς την κοινωνία και
και θέλουμε να την επηρεάζουμε θετικά σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Κύριε Κουμή, πώς νιώθετε που αυτό το βίντεο έρχεται αυτές τις μέρες που από χθες πραγματικά όλη η Ελλάδα θρηνεί 3 νέα παιδιά, 3 μαθητές, 3 μικρά παιδιά, τα οποία έφυγαν από το σχολείο, έκαναν την κοπάνα τους, πήραν το αυτοκίνητο του μπαμπά, ενός εκ των πατεράδων, και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, με αποτέλεσμα να θρηνεί ολόκληρη η Ελλάδα. Και εμείς την ίδια ώρα σήμερα συζητάμε για το πώς το μήνυμα κατά των τροχαίων βγαίνει από τους ίδιους τους μαθητές, τους αυριανούς εφήβους, τους αυριανούς οδηγούς. Νομίζω ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη βάση του. Και η βάση του ξεκινάει από αυτές τις ηλικίες, τις οποίες νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να πάρουν πραγματικά ουσιαστικά πράγματα και να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο ρόλος της εκπαίδευσης και του σχολείου. Νομίζω ότι τέτοιου είδους περιστατικά είναι καθημερινά δυστυχώς στη χώρα μας και στο νησί μας. Όλοι μας έχουμε θρηνήσει, και φίλους μας και συγγενείς μας. Και πιστεύω ότι αν δεν ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά να μάθουν από πολύ μικρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μάθουν και να παραβηματιστούν από αυτά τα τραγικά γεγονότα, νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δώσουμε μία λύση σε αυτό το τραγικό φαινόμενο που κυριαρχεί στη χώρα μας. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι η προσπάθειά μας, που αυτή η προσπάθεια θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι μόνο προσπάθεια του δικού μας σχολείου, είναι και γενικότερα όλων των δημοτικών σχολείων και των σχολείων της χώρας μας. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί όλοι κάνουν την προσπάθειά τους στο να περάσουν αξίες και στάσεις ζωής και γενικότερα όλα αυτά τα θετικά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος αυριανός που θα βγει στην κοινωνία. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα στις επόμενες γενιές και στο μέλλον να είναι καλύτερο. Mm-hmm. Όσον αφορά και την οδηγική συμπεριφορά, αλλά γενικότερα και τη στάση ζωής των ανθρώπων της αυριανής κοινωνίας. Και έχετε φέρετε ένα πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους σας, και εγώ πολύ χαίρομαι να ακούω εκπαιδευτικούς οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτό το βάρος το οποίο φέρουν και την ευθύνη που έχουν απέναντι στα παιδιά, στο μέλλον μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Πείτε μου λίγο, κύριε Χαχλάκη, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το οπτικό, αυτό που βλέπουμε. Έτσι όπως κάθονται τα παιδιά στη σκηνή, είναι οι μαθητές γύρω-γύρω και η μικρή τραγουδίστρια είναι μαθήτρια του σχολείου. Ακριβώς. Και η μικρή μαθήτρια. Λοιπόν, άρα δεν επιστρατεύτηκε λόγω καλής φωνής για να βοηθήσει στο βίντεο. Είναι όλα τα παιδιά του σχολείου. Είναι όλα τα παιδιά και υπάρχει ένας συμβολισμός στο βίντεο κλιπ, όπως θα παρατηρήσετε όλοι και θέλω να το προσέξετε. Κρατήστε λίγο αυτή την εικόνα, ειδικά στο τέλος που μπαίνει ο πατέρας του κοριτσιού και σβήνει το δικό του το κερί. Το κάθε παιδί μπροστά του έχει ένα κεράκι, το οποίο συμβολίζει την ψυχή του πατέρα του, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επειδή ακριβώς αυτή η ψυχή στο τέλος χάνεται, μπαίνει ο ίδιος η ψυχή του, μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα της εκδήλωσης, βλέπει μόνο τα κεριά. Ναι, προς το τέλος. Βλέπει λοιπόν μόνο τα κεράκια αναμένα και πάει στο σημείο που ήταν το κοριτσάκι το δικό του και πάει και σβήνει το δικό του το κερί, συμβολίζοντας έτσι ότι έχει πάψει να υπάρχει πια, ότι δεν είναι εν ζωή. Προσπαθήσαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, με έναν όχι τόσο σκληρό θα έλεγα, αλλά συγκινητικό τρόπο να περάσουμε τα μηνύματα τα οποία θέλουμε. Και πιστεύω αυτό να έχει γίνει αντιληπτό. Το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε το βιντεάκι, ακούμε και ξανακούμε το τραγούδι, συγκλονιστικό το τραγούδι, συγκλονιστική ερμηνεία, συγκλονιστικά και τα πρόσωπα των παιδιών. Εγώ το κράτησα πάρα πολύ αυτό, το πόσο σοβαρά είχαν πάρει το ρόλο τους. Βεβαίως, γιατί έχουν και τα ίδια καταλάβει τι καλούμαστε να κάνουμε, τι ήταν αυτό το οποίο θέλουμε να περάσουμε. Και να τονίσουμε ότι τα παιδιά τα συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο αυτό βίντεο, είναι φέτος, είναι πρώτη γυμνασίου, ήταν με την περσινή μας τάξη που... Ναι. Και ήταν ταλαντούχα παιδιά όλα. Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και στους γονείς τους και στα ίδια. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Μπράβο σε όλους σας. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στους μαθητές. Μπράβο σε εσάς τους εκπαιδευτικούς. Εμείς χαιρόμαστε να φιλοξενούμε τέτοιες πρωτοβουλίες εδώ στην εκπομπή.
Και φυσικά εκείνο το οποίο περιμένουμε είναι να δούμε και άλλα σχολεία έτσι να μας παρουσιάζουν το έργο τους. Όπως είπατε και εσείς, είναι πολλά τα σχολεία τα οποία κάνουν ανάλογες δράσεις. Εδώ είμαστε εμείς. Να τους κάνω και ένα κάλεσμα έτσι δημόσιο να επικοινωνήσουν μαζί. Όλοι οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν πολύ σκληρά στη σχολική τάξη και προσπαθούν καθημερινά να προσφέρουν τα πάντα στην παιδεία και στην κοινωνία. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Διδασκόντων του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου και στο Διευθυντή του κ. Αντώνη Σπανουδάκη. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνη το ξεκίνημα που εκεί εξαρτώνται όλα. Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί έχουμε κουραστεί και εμείς να μιλάμε μόνο για τα προβλήματα στα σχολεία, μόνο για τα κενά, μόνο για τις ελλείψεις. Να δούμε και αυτό έτσι το ζωντανό πράγμα, αυτό το λουλούδι το οποίο ανθίζει καθημερινά από όλους εσάς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Ήταν χαρά μεγάλη να συνομιλήσουμε μαζί σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν μεγάλη μας τιμή. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά είναι τα όμορφα, αυτά είναι τα ωραία της επικαιρότητας, αυτά είναι τα ωραία τα οποία καλούμαστε και εμείς να δείξουμε εδώ σε εσάς.